Θα ήθελα τώρα να θυμηθούμε τι έγινε την Τετάρτη το βράδυ με βάση το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε σήμερα. Είναι μια πρωτοβουλία που πήρε το Άγιο Πνεύμα. Όσοι ήσασταν θυμάστε η μητέρα μου έλαβε δύο εδάφια από τον Κύριο και δεν γνώριζε τι λένε τα εδάφια, τα κοίταξε και θα τα δούμε και εμείς τώρα για να αρχίσουμε από εκεί. Πάμε λοιπόν στο Ματθαίο 8 και εδάφιο 9, που ήταν το πρώτο εδάφιο που έλαβε, που λέει «Επειδή και εγώ άνθρωπος υπό εξουσία είμαι, έχοντας κάτω από την εξουσία μου στρατιώτες και λέω σε τούτον πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται και στο δούλο μου κάνει τούτο και το κάνει». Και το επόμενο εδάφιο που έλαβε ήταν Ματθαίος 9-8. Το επόμενο κεφάλαιο λοιπόν, το εδάφιο 8, που λέει και τα πλήθη, βλέποντας θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κοινό σε αυτά τα δύο εδάφια, στο Ματθαίο 8, 9 και 9, 8, είναι το θέμα της εξουσίας. Ίσως θυμάστε πως και η μητέρα μου ήταν σε έκπληξη τι ήταν αυτό το πράγμα ήταν κάτι που μας ξάφνιασε όλους, δεν περιμέναμε ο κύριος να μας μιλήσει για το θέμα της εξουσίας. Γι' αυτό και ε, σας ρώτησα μάλιστα πόσοι έχετε, ποιοι έχετε κάτι να πείτε, έχω πάρει κάποιες απαντήσεις, όμως επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, αντί να στραφώ και να ξαναπώ αυτά που είπατε κάποιοι στο θέμα αυτό, επειδή το θέμα της εξουσίας είναι μεγάλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι μάθημα για βρέφη εν Χριστώ, είναι για προχωρημένους χριστιανούς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα μαθήματα που είναι για τους νέους χριστιανούς και τα μαθήματα που είναι για τους προχωρημένους. Το θέμα της εξουσίας ξεκάθαρα δεν ανήκει σε νέους πιστούς. Θα αρχίσω με απόψε κάποια πράγματα, θα πω τα πιο βασικά, αλλά πρέπει να σας πω ότι για να μπορέσουμε να δούμε σωστά το θέμα της εξουσίας στην Αγία Γραφή δεν φτάνει ένα μάθημα. Αν ο κύριο θελήσει να πάμε και παρακάτω, θα χρειαστεί να κάνουμε και δεύτερο. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τα πιο βασικά πράγματα από όλα. Και θα αρχίσω με μία πνευματική αρχή. Για να την καταλάβετε, θα πρέπει να σκεφτείτε ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου παρόμοιου με το Ρωμαίο Εκατόνταρχο. Θέλω να φανταστείτε το γιο κάποιου από εμάς. Ελάτε να φτιάξουμε ένα φανταστικό πρόσωπο ανάμεσά μας. Ελάτε να φανταστούμε ότι ανάμεσά μας υπάρχει ένα παιδί που το λένε Δημητράκη. Έχουμε λοιπόν ένα Δημήτρη, ο οποίος μεγαλώνει, παίζει με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς, τον ξέρετε όλοι, μπαινοβγαίνει στα σπίτια και είναι ο Δημητράκης. Όμως το παιδί πάει στην αστυνομία, φοράει στολή, βάζει πιστόλι, το καπέλο και κάποια στιγμή χτυπάει την πόρτα κάποιου από εμά και έχει ένα ένταλμα σύλληψη. Και εσύ του λε, Πρέπει Δημητράκη, από παιδάκι σε ξέρω. Και αυτό σου λέει, Σα παρακαλώ, κύριε, κυρία, δεν σα δίνω το δικαίωμα να μου απευθύνετε το λόγο έτσι. Είμαι αστυνομικό όργανο, είμαι εδώ πέρα σταλμένο, έχω ένταλμα σύλληψη. Σα παρακαλώ, ελάτε μαζί μου στο αστυνομικό τμήμα. Θέλω να σα πω ότι ο Δημητράκη που ξέρει δεν έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη που φοράει το καπέλο της αστυνομίας, έχει τον πιστόλι της αστυνομίας και έχει ένα ένταλμα σύλληψης. Τι θέλω να πω. Η εξουσία που έχει δοθεί σε αυτό το Δημήτρη είναι μία εξουσία επειδή του δόθηκε μία ευθύνη, του ανατέθηκε μία ευθύνη. Όταν μας ανατεθεί μία ευθύνη, έχουμε την εξουσία που χρειάζεται για να φέρουμε σε πέρας την ευθύνη που μας έδωσε ο Κύριος. Ό,τι ισχύει στον κόσμο, ισχύει και στα πράγματα του Θεού. Πας να εργαστείς σε μια εταιρεία που πρέπει να κάνεις πωλήσει. Σου δίνει η εταιρεία ένα αυτοκίνητο και σου δίνει την εξουσία να χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο. Γιατί? Επειδή έχει την ευθύνη να φέρεις πωλήσει στην εταιρεία. Και τώρα πάμε στα πράγματα του Θεού η εξουσία είναι σε επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο που έχουμε όλοι είναι η ατομική μας εξουσία εν Χριστώ. Τι είναι αυτή η ατομική εξουσία. Καταρχήν είναι κάτι πολύ απλό. Έχουμε εξουσία σαν παιδιά του Θεού. Το αναφέρει και ο Ιωάννης. Λέει ότι σε αυτούς που δεχτήκαμε το δώρο του Θεού, το φως του κόσμου, τον ενανθρωπίσαντα λόγο, τον Ιησού Χριστό. Σε αυτούς ο Θεός έδωσε την εξουσία να ονομαζόμαστε παιδιά Θεού. Κάθε παιδί Θεού έχει την εξουσία να ονομάζεται παιδί Θεού. Σαν παιδί Θεού έχουμε το δικαίωμα και την εξουσία να χρησιμοποιούμε το όνομα του Ιησού, στο όνομα του Ιησού να προσευχόμαστε, στο όνομα του Ιησού να διατάζουμε δαιμόνια ακόμα-ακόμα. Η ατομική μας εξουσία είναι κάτι σοβαρό. Παρόλα αυτά, σε σχέση με παραπάνω επίπεδα εξουσίας, η ατομική μας εξουσία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Η ατομική εξουσία ενός ανθρώπου μπορεί να αυξάνεται, αλλά ποτέ δεν θα γίνει τέτοια εξουσία όπως στο συλλογικό επίπεδο. Για το συλλογικό επίπεδο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Προ το παρόν θα μιλήσουμε για το ατομικό επίπεδο και θα σα πω το εξή. Δεν θα το αναλύσω σήμερα. Αν κάνω και δεύτερο μάθημα για την εξουσία, θα το αναλύσουμε στο επόμενο μάθημα. Πώ αυξάνεται το ατομικό επίπεδο τη εξουσία ενό πιστού, Η βιβλική απάντηση είναι η εξή. Όσου πειρασμού νικήσουμε, τόση εξουσία θα έχουμε η εξουσία που έχουμε σε ατομικό επίπεδο μπροστά στο Θεό και μπροστά στις δυνάμεις του σκότους είναι συνάρτηση των πειρασμών που νικάμε. Τους πειρασμούς που δεν έχουμε μπορέσει να νικήσουμε και έχουμε νικηθεί από τους πειρασμούς, εκεί δεν έχουμε εξουσία. Εκεί ίσως είμαστε και υπόδουλοι, είμαστε δεμένοι σε κάποια θέματα σκοταδιού ή αμαρτωλότητας. Αυτό δεν αλλάζει τη θέση μας μπροστά στο Θεό. Δεν αλλάζει την εξουσία που έχουμε σαν παιδιά του Θεού. Παρ' όλα αυτά, το επίπεδο της εξουσίας της ατομικής μας μπροστά στον Κύριο και απέναντι στις δυνάμεις του σκότους, ξαναλέω, είναι συνάρτηση πρώτον της ευθύνη που μας έχει αναθέσει ο Κύριος και των πειρασμών που έχουμε νικήσει. Η ευθύνη τώρα που μας δίνει ο Κύριος σε ατομικό επίπεδο είναι πράγματα που αφορούν εμάς τους ίδιους. Ας πούμε, μας έχει δώσει την ευθύνη να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από την αμαρτία και το σκοτάδι. Είναι ευθύνη αυτή. Έχουμε την ευθύνη να παραστήσουμε τους εαυτούς μας τέλειους μπροστά στον Πατέρα που μας κάλεσε. Γι' αυτό έχουμε και εξουσία να καθαριζόμαστε έχουμε την εξουσία να προσευχόμαστε για άλλους και βεβαίως μας έδωσε την εξουσία να προσευχόμαστε για άλλους. Έτσι δεν είναι. Έχουμε την ευθύνη να μεταδίδουμε το λόγο της αλήθειας, να δίνουμε μαρτυρία για τον Ιησού, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Για αυτή την ευθύνη που έχουμε ατομικά, να μεταδίδουμε το λόγο του Θεού, έχουμε την εξουσία να το κάνουμε. Καλά ως εδώ. Όση λοιπόν ευθύνη έχουμε, τόση εξουσία μας έχει αναθέσει ο Κύριος. Όσους πειρασμούς έχουμε νικήσει, τόση εξουσία μας αναθέτει ο Κύριος. Εδώ θα συμπληρώσω κάτι. Σε όσα θέματα πίστης έχουμε νικήσει, τόσο μεγαλύτερη εξουσία έχουμε απέναντι στις αντίστοιχες δυνάμεις του σκότους. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που είπε νωρίτερα ο Μίκης για εμπιστοσύνη, ότι ο δίκαιος θα ζήσει διαπίστεως, αλλά αυτό πρακτικά σημαίνει μέσα από την εμπιστοσύνη πόση εμπιστοσύνη έχεις βάλει στον Θεό, εκεί που έχεις δοκιμαστεί και έχεις βάλει την εμπιστοσύνη σου, σε αυτό έχεις αποκτήσει εξουσία. Εδώ λοιπόν θα σας πω το εξής, ότι κάποτε πέρασα ένα πολύ μεγάλο πειρασμό, μια πολύ μεγάλη δοκιμασία στο θέμα της υγείας μου, όπου δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω, είναι πραγματικότητα, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Και ο θάνατος για τρεις μέρες ήταν ενδεχόμενα, ήταν δυνητικά άμεσος. Θα μπορούσα να πεθάνω ανα πάσα στιγμή και αυτός ο κίνδυνος κράτησε για τρεις μέρες. Για τρεις μέρες ενώ ήξερα ότι μπορούσα να πεθάνω ανα στιγμή, έμεινα εμπιστευόμενος στον Κύριο και περίμενα την παρέμβασή του Κάποιοι με έχετε ακούσει να περιγράφω την ιστορία με λεπτομέρεια, δεν θα το κάνω απόψε. Το θέμα είναι ότι μετά από τρεις μέρες βγήκα νικητής, νίκησα εκείνο τον πειρασμό που με επισκέφθηκε σε θέμα υγείας και ήμουνα κυριολεκτικά κάτω από τον κίνδυνο του θανάτου και στη συνέχεια ρώτησα τον Κύριο να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που πέρασα, γιατί έπρεπε να το περάσω, τι συνέβη. Εκείνο που συνέβη ήταν ότι σε μια κατάσταση σαν σε όραση είδα και άκουσα κάτι το οποίο με έχει σημαδέψει από τότε και το θυμάμαι και είναι το εξής είδα σαν κάτι το οποίο κατάλαβα πως ήταν δαιμόνια, τα οποία έσκυβαν και προσκυνούσαν και άκουσα την εξής φράση. Εκείνα τα δαιμόνια που ήρθαν να σε πειράξουν και να σε δοκιμάσουν, τώρα που είδαν την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο, τώρα έχουν προσκυνήσει και λένε «Ο Ιησούς είναι πράγματι Κύριος». Και αυτό ήταν ουσιαστικά η φανέρωση αυτών που λέει ο Παύλος στην Εφεσίους 3, 8 έως 11, όπου λέει με λίγα λόγια ότι διαμέσου της Εκκλησίας γίνεται γνωστή στα επουράνια, στις δυνάμεις του σκότους, στις αρχές και τις εξουσίες η πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Όταν εμείς μείνουμε πιστοί άσχετα με το κόστος, δηλαδή όταν εμπιστευθούμε το Θεό άσχετα με το κόστος, Κάποια δαιμόνια που ήρθαν να μας πειράξουν γονατίζουν και προσκυνούν τον Κύριο και λένε ναι αναγνωρίζομαι είσαι ο Κύριος. Άλλα εδάφια που το στηρίζουν αυτό είναι στην, στον Ψαλμό 110 εδάφια 1 και 2 που είπε ο Κύριος τον Κύριό μου κάθισε στα δεξιά μου μέχρι, θες, ότου θέσω του εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου και όποιοι με έχετε ακούσει να το διδάσκω αυτό, έχετε κατανοήσει ότι ο ρόλος μας και ο λόγος για τον οποίο ζούμε είναι να θέτουμε τους εχθρούς του Ιησού υπό πόδι, των ποδιών του. Λόγια τα οποία φαίνονται από τον Απόστολο Πέτρο στις πράξεις κεφάλαιο 2, εδάφια 35 έως 39, Εβραίους 10, εδάφιο 15, αν θυμάμαι καλά, ο Ιησούς κάθεται και περιμένει μέχρι ότου τεθούν οι εχθροί του υποπόδιο των ποδιών του. Όσο περισσότερου πειρασμού νικάμε, όσε περισσότερε δοκιμασίε προσπερνάμε, ξεπερνάμε έχοντα αποδείξει την εμπιστοσύνη μα, τόσο περισσότερη εξουσία έχουμε. Φανταστείτε αυτού που έπρεπε να αποδείξουν την εμπιστοσύνη του ξέροντας ότι θα τους έκαιγαν ζωντανούς ή θα τους έτρωγαν τα λιοντάρια ή θα τους μαστίγωναν και θα σκιζόντουσαν οι σάρκες τους, αλλά έμειναν πιστοί. Γιατί έπρεπε να τα περάσουν αυτά για να μπουν κάτω από τα πόδια του Ιησού εχθροί. Επομένως, αυτό είναι το πιο βασικό θεμέλιο που αφορά την εξουσία που έχει ο πιστός. Το ατομικό επίπεδο εξουσίας εξαρτάται από την ευθύνη που έχουμε να φέρουμε σε πέρα σε ένα έργο, από τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς που ξεπερνάμε, που νικάμε και βεβαίως το επίπεδο της εξουσίας σε ατομικό επίπεδο έχει να κάνει και με το έργο που έχει αναθέσει ο Κύριος στον κάθε έναν. Κάθε άνθρωπος έχει ένα ρόλο να εκτελέσει και έχει την αντίστοιχη εξουσία. Όλα αυτά όμως σε ατομικό επίπεδο. Τώρα θα ήθελα να πάμε στο επίπεδο της συλλογικής εξουσίας διότι αυτό έγινε με τον Εκατόνταρχο, τον Ρωμαίο τον Εκατόνταρχο στο Ματθαίο 8 και Εδάφιο 9 όπου ο Εκατόνταρχος έψαχνε τον Ιησού επειδή ο δούλος του ήταν παράλυτος και υπέφερε φρικτά. Ο Ιησούς είπε «εγώ αφού έρθω θα τον θεραπεύσω» Ο εκατόνταρχος είπε, κύριε δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη μου, αλλά μονάχα πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα γιατρευτεί. Και το εννιά είναι και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία και το δέκα τώρα είναι το κλειδί που αφορά το θέμα της εξουσίας της συλλογική. Ακούγοντας δε αυτό ο Ιησούς θαύμασε και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν «Σας διαβεβαιώνω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Ακούστε τώρα. Εδώ πέρα τίθεται ένα ερώτημα και είναι σοβαρό το ερώτημα αυτό. Τι θα πει δεν βρήκα ούτε στον Ισραήλ τόσο μεγάλη πίστη. Δηλαδή πίστη για τι πράγμα, για τη θεραπεία. Προσέξτε, την εποχή εκείνη όλοι ήξεραν ότι ο Ιησούς θεραπεύει. Όλοι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εάν ξέρετε ότι όλοι, μα όλοι που πήγαν στον Ιησού θεραπεύτηκαν. Και ξέρεις ότι αν και εσύ πας ή πας το δικό σου παιδί στον Ιησού, θα θεραπευθεί. Και το ξέρεις 100% γιατί δεν έφυγε ούτε ένας που δεν θεραπεύτηκε. Πες μου κάτι, χρειάζεσαι πίστη ότι ο Ιησούς θεραπεύει. Όχι βέβαια δεν υπάρχει πια θέμα πίστης ότι ο Ιησούς θεραπεύει. Είναι γνώση ότι ο Ιησούς θεραπεύει. Είναι δεδομένο ότι ο Ιησούς θεραπεύει. Μόνο ο εκατόνταρχος πίστευε ότι ο Ιησούς θεραπεύει. Όλοι ήξεραν ότι ο Ιησούς θεραπεύει. Άρα δεν θα μπορούσε ο Ιησούς να πει ότι δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη ούτε στο Ισραήλ. Αν ήταν θέμα πίστης για θεραπεία. Άρα λοιπόν αποκλείεται να είναι θέμα πίστης για θεραπεία. Αποκλείεται. Γιατί αυτή την πίστη την είχαν όλοι. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας εάν η μεγάλη πίστη που βρήκε ο Ιησούς δεν αφορούσε τη θεραπεία του δούλου. Τότε τι ήταν αυτό που έκανε τον Ιησού να πει ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Η δική μου γνώμη είναι ότι βρίσκομαι μόνο δύο σημεία στο κείμενο που διαβάσαμε που θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί ο εκατόνταρχος είχε μεγαλύτερη πίστη από όλους τους άλλους και ακόμα μεγαλύτερη πίστη από τον ίδιο το λαό Ισραήλ, από όλους του λαού Ισραήλ. Ποια ήταν τα δύο πράγματα που έκαναν τη διαφορά. Το πρώτο, είπε «Επειδή και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία». Τι συνέβη σε εκείνη τη φάση. Σε εκείνη τη φάση ο εκατόνταρχος αναγνώρισε στον Ιησού μία ανώτερη εξουσία. Ιησού πιστεύω ότι θα θεραπευθεί ο δούλος μου επειδή και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία. Τι σημαίνει αυτό σημαίνει πως ξέρω ότι και εσύ είσαι άνθρωπος κάτω από μια ανώτερη εξουσία. Όπως εγώ που είμαι κάτω από μια ανώτερη εξουσία, ό,τι εγώ πω γίνεται, λέω έλα εδώ, πήγαινε εκεί και ό,τι λέω γίνεται, γιατί γίνεται επειδή είμαι κάτω από μια ανώτερη εξουσία. Ξέρω ότι και εσύ άμα το πεις θα γίνει, γιατί αναγνωρίζω ότι είσαι και εσύ κάτω από μια ανώτερη εξουσία. Ποιανού την εξουσία αναγνώρισε. Την εξουσία του Θεού, την εξουσία του Πατέρα, την εξουσία κατά την οποία ο ίδιος ο Ιησούς ήταν υποταγμένος. Προσέξτε τώρα εδώ το κλειδί της υπόθεσης. Και ο Εκατόνταρχος ήταν υποταγμένος κάτω από εξουσία και ο Ιησούς ήταν υποταγμένος κάτω από εξουσία. Επειδή ήταν υποταγμένοι κάτω από εξουσία, είχαν εξουσία απέναντι σε άλλους. Ο εκατόνταρχος είχε εξουσία απέναντι σε ανθρώπους, ο Ιησούς είχε εξουσία απέναντι σε δαιμόνια και απέναντι σε αρρώστιες. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Άρα λοιπόν, ο Ιησούς λέει, δεν βρήκα μεγαλύτερη πίστη με την έννοια ότι το γεγονός ότι καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος ότι η υποταγή στην εξουσία απελευθερώνει η εξουσία, αυτή είναι η μεγαλύτερη πίστη που έχω βρει μέχρι τώρα. Και θα σας πω περισσότερα πάνω σε αυτό, αλλά θέλω να σας δώσω ακόμα μία σκέψη που και αυτή μπορούμε να την αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος στην εξουσία του λόγου. Ο είπε μονάχα πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα γιατρευτεί. Αυτός ο λόγος προσδιορίζεται πρώτον από την εξουσία την ανώτερη για το οποίο μιλήσαμε, αλλά προσδιορίζεται και από κάτι άλλο. Προσδιορίζεται από την πίστη ότι ο λόγος μπορεί να φέρει με πνευματικό τρόπο μία μεταβολή στη φυσική κατάσταση. Με λίγα λόγια. Ο εκατόνταρχος είχε πίστη στο ότι τα λόγια μεταβάλλουν την κατάσταση στο σώμα ενός ανθρώπου. Ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι που έχουν πνεύμα απιστίας δεν μπορούν, το μυαλό δεν μπορεί να επεξεργαστεί το ότι ένας λόγος μεταφράζεται σε θεραπεία. Είναι κάτι που το μυαλό δεν το χωράει πώς μπορεί ο λόγος να θεραπεύσει; Όταν υπάρχει απιστία στη διάνοια, η διάνοια δεν καταλαβαίνει ποια είναι η δύναμη που θα ενεργήσει για να αλλάξει την ασθένεια και να φέρει θεραπεία. Είναι, πια, είναι κρατημένη η διάνοια από το πνεύμα της απιστίας. Έχουμε λοιπόν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που πιστοποιεί την πίστη του εκατόνταρχου σαν τη μεγαλύτερη πίστη που ο Ιησούς είπε. Δεν έχω βρει μεγαλύτερη πίστη. Στο μεταξύ εδώ σας θυμίζω ότι ο Ρωμαίος εκατόνταρχος είναι στρατιωτικός των δυνάμεων κατοχής. Δεν ήταν Εβραίος, ήταν Ρωμαίος στρατιωτικός. Ήταν δυνάμεις κατοχής. Ήταν εχθροί. Αλλά βεβαίως αυτό δεν είχε καμία σχέση με τα πράγματα του Θεού. Άλλωστε και ο Κορνήλιος στις πράξεις κεφάλαιο 10 και εκείνος εκατόνταρχος ήταν Ρωμαίος επίσης. Αλλά ας μείνουμε εδώ. Το νόμισμα λοιπόν έχει δύο όψεις που πιστοποιεί τη μεγαλύτερη πίστη. Πρώτον, η κατανόησή του της εξουσίας και της υποταγής κάτω από η ανώτερη εξουσία και της κατανόησης του για την εξουσία του λόγου. Ότι ο λόγος από μόνος του έχει τέτοιο αποτέλεσμα ακόμα και πάνω στη σάρκα ενός ανθρώπου. Βεβαίως, ο εκατόνταρχος καταλάβαινε την έννοια του λόγου με την έννοια ότι ό,τι πω το κάνουν, έτσι και εσύ ό,τι θα γίνει. Αλλά υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια πώς μπορείς μέσα από ένα λόγο να μεταβάλεις μία σάρκα. Εκείνο όμως που θέλουμε τώρα εμείς να καταλάβουμε είναι το θέμα της εξουσίας ότι έχουμε τόση εξουσία όση είναι η εξουσία στην οποία είμαστε υποταγμένοι. Ξεκινήσαμε αυτό το μάθημα λέγοντας για ένα Δημητράκι που μεγάλωσε στη γειτονιά αλλά πήγε στην αστυνομία και επειδή είναι υποταγμένος κάτω από μία ανώτερη εξουσία υποτάσσεται στον ανώτερό του, τώρα ο Δημητράκης έχει μπιστόλι και έχει εξουσία να συλλάβει ακόμα και το γειτονά του και να τον πάει στη φυλακή. Έχουμε τόση εξουσία όση είναι η εξουσία στην οποία είμαστε υποταγμένοι. Όταν μιλάμε λοιπόν για συλλογική εξουσία, πέρα από την ατομική εξουσία, στα θέματα της Εκκλησίας, στα θέματα της Βασιλείας του Θεού, για να μπορέσουμε να πάμε σε ανώτερο επίπεδο εξουσίας από το άτομικό μας, χρειάζεται να μένουμε υποταγμένοι. Εδώ τώρα θα χρειαστεί να δούμε κάποια σημεία των γραφών μέσα από τα οποία θέλουμε να καταλάβουμε πώς το επίπεδο της εξουσίας στο οποίο βρισκόμαστε είναι παράγωγο του πόσο είμαστε εμείς οι ίδιοι υποταγμένοι σε μια ανώτερη εξουσία. Για να το δούμε αυτό θα στραφούμε λοιπόν στο Λόγο του Θεού Γαλάτες κεφάλαιο 2. Λοιπόν, έχουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει το εξής, ότι ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα μετά από 14 χρόνια μαζί με τον Βαρνάβα και τον Τίτο και λέει «Ανέβηκα μάλιστα μετά από Αποκάλυψη και τους παρέστησα το Ευαγγέλιο που κηρύττω ανάμεσα στα έθνη, ιδιαίτερα βέβαια στους επισημότερους, μη τρέχω ή έτρεξα μάταια». Και λίγο παρακάτω, στο 7 διαβάζουμε «Αφού είδαν ότι ήμουν εμπιστευμένος να κηρύττω το Ευαγγέλιο σε αυτούς που δεν είχαν την περιτομή, καθώς ο Πέτρος προς αυτούς που είχαν την περιτομή, αφού γνώρισαν τη χάρη που δόθηκε σε μένα, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται ότι είναι στήλοι, έδωσαν το δεξί του χέρι σε μένα και στο Βαρνάβα σε ένδειξη συμμετοχής για να πάμε εμείς μεν στα έθνη αυτοί δε σε αυτούς που είχαν κάνει την περιτομή. Και τώρα να σας εξηγήσω πού κολλάει αυτό στο θέμα της εξουσίας. Αυτό που συνέβη στα Ιεροσόλυμα, σε αυτό το περιστατικό, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας την δεξιά της κοινωνίας από τους τρεις επισημότερους Αποστόλους των Ιεροσολύμων του δόθηκε η εξουσία να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Αυτό είναι με λίγα λόγια. Τον είχε καλέσει ο Θεός, τον είχε εκπαιδεύσει ο Θεός, αλλά για να μπορέσει να πάει στα έθνη με το Ευαγγέλιο σαν Απόστολος, και μάλιστα Απόστολος σε όλα τα έθνη χρειαζόταν τη δεξιά της κοινωνίας από τους επισημότερους των Αποστόλων. Αυτό του έδωσε ανώτερη εξουσία από αυτή που είχε ατομικά σαν Απόστολος. Πού το στηρίζω αυτό. Το στηρίζω σε πάρα πολλά άλλα σημεία των γραφών που δεν θα κάνουμε εκείνο το μάθημα σήμερα. Θα σας πω όμως μονάχα μια αναφορά. Πράξεις 15 ζητούν από τον Παύλο να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δώσει λόγο για αυτά που γίνονται ανάμεσα στους εθνικούς και ακόμα και στο θέμα της περιτομής ότι ο Απόστολος Παύλος δεν δίδασκε την περιτομή, αντίθετα έλεγε στους εθνικούς ότι μπορούν να μην κάνουν περιτομή. Όταν τον κάλεσαν στα Ιεροσόλυμα, ο Απόστολος Παύλος θεωρητικά θα μπορούσε να τους πει «Σιγά μην μπω στα έξοδα, και στο πόσο κόστος χρειάζεται από πλευρά χρόνου και κινδύνων να ταξιδέψω μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Τα χρόνια εκείνα δεν μπαίναμε στα αεροπλάνο για να πάμε. Τα χρόνια εκείνα δεν μπαίναμε στο αυτοκίνητο να πάμε. Στα χρόνια εκείνα έπρεπε για εβδομάδες να περπατάμε ή να είμαστε πάνω σε ένα άλογο με πάρα πολλού κινδύνους, με τεράστιο κόστος να μπει σε ένα καράβι και να πληρώσεις ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Δεν ήταν ευθυνό εισιτήριο για να σε πάει στον προορισμό σου. Όμως ο Απόστολος Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα και έδωσε λόγο για το Ευαγγέλιο που κήρυτε και για τις αποφάσεις που είχε πάρει. Είναι η λεγόμενη πρώτη σύνδοση των Ιεροσολύμων. Γιατί το έκανε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί έμεινε υποταγμένος στην Εκκλησία. Έμεινε υποταγμένος στην ανώτερη εξουσία της συλλογική που είχε η μητέρα εκκλησία των Ιεροσολύμων όπως αυτή ήταν στο πρόσωπο των τριών ανώτερων αποστόλων των επισημότερων αυτών που ήταν η στήλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δούμε την εξουσία της Εκκλησίας στο εξής. Θα πάμε στην, στον Ιάκωβο κεφάλαιο 5, όπου θα διαβάσουμε το εξής. Ασθενεί κάποιος ανάμεσά σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή με πίστη θα σώσει αυτόν που πάσχει και ο Κύριος θα τον εγείρει. Και αμαρτίες ανέπραξε θα του συγχωρεθούν. Πότε θα συμβούν όλα αυτά, αν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας πάνε και προσευχηθούν. Όμως για να πάνε οι πρεσβύτεροι πρέπει να τους προσκαλέσει ο ασθενής. Ελάτε τώρα εδώ να προσπαθήσω να σας εξηγήσω αυτό το πράγμα, το οποίο από μόνο του είναι ένα ολόκληρο μάθημα. Την ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος, την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους μαθητές του, όταν φύσηξε πάνω τους και τους είπε λάβετε πνεύμα Άγιο. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που τους είπε. Σε όποιον τις αμαρτίες συγχωρέσετε θα είναι συγχωρημένες. Σε όποιον τις αμαρτίες κρατήσετε θα είναι κρατημένες. Όταν το είπε στους μαθητές του, άραγε το είπε στον κάθε έναν από αυτούς ατομικά. Άραγε εσύ προσωπικά που το ακούς Πιστεύεις ότι εσύ προσωπικά ατομικά έχεις εξουσία να συγχωρήσεις αμαρτίες ανθρώπων ή έχεις εξουσία να κρατήσεις αμαρτίες σε ανθρώπους. Εάν το πιστεύεις τότε έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και χρειάζεται να μιλήσουμε και ελπίζω ότι κανένα σας δεν έχει τέτοια τόσο φουσκωμένο νου να νομίζει ότι μόνος του μπορεί έτσι αυθαίρετα να αποφασίσει «Α, εγώ μπορώ να συγχωρήσω αμαρτίες και «Α, εγώ μπορώ να κρατήσω αμαρτίες». Δεν είναι παιχνίδι, παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι μια εξουσία που έχει μόνο ο Θεός. Όμως, αυτή την εξουσία ο Θεός την έδωσε στην Εκκλησία Του, αλλά η Εκκλησία Του, ενώ περιλαμβάνει τα επιμέρους μέλη που είμαστε εμείς, δεν περιορίζεται στα επιμέρους μέλη. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα και αυτό το σώμα έχει εξουσία και αυτή η εξουσία εκπροσωπείται από τους πρεσβύτερους και τους υπεύθυνους. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν της Εκκλησίας, το πρώτο στοιχείο, το πρώτο χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι είναι υποταγμένοι στο σύνολο της Εκκλησίας. Δεν μπορείς να είσαι πρεσβύτερος σε μια Εκκλησία αν δεν είσαι υποταγμένος χρειάζεται να είσαι υποταγμένος στην Εκκλησία και στο σύνολο της Εκκλησίας, ενώ ταυτόχρονα έχεις μία ευθύνη. Την ευθύνη που έχει κάθε πρεσβύτερος απέναντι στο σώμα του Χριστού. Είναι μία ευθύνη με την οποία, εάν δεν είσαι υπεύθυνο, παίζει με ζωές. Ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποίησε την εξουσία που είχε, για να παραδώσεις το θάνατο τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Ήταν ατομική του εξουσία, όχι. Είχε εξουσία σαν στήλος, σαν επισημότερος, χρησιμοποιώ τις ορολογίες του Παύλου στη γαλάτες επιστολή, τον διαβάσαμε, πήγα στους επισημότερους, σε αυτούς που είναι οι στήλοι, στον Κιφάτ, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, ο Κιφάς ήταν ο Πέτρος από θέση πρεσβυτέρου, από θέση εξουσίας και μάλιστα εκκλησιαστικής συλλογικής εξουσίας, ο Πέτρος παρέδωσε στο θάνατο τον Ανανία και τη Σαφύρα. Στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 5, ο Απόστολος Παύλος είπε για έναν άνθρωπο που ήταν σε πορνεία αμετανόητος, έχοντας σαν γυναίκα τη γυναίκα του πατέρα του, και ο Παύλος είπε «Εσείς μαζευτείτε και εγώ μαζί σας στο πνεύμα, παραδώστε αυτό τον άνθρωπο στο σατανά». Είναι η συλλογική εξουσία της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, η συλλογική εξουσία της Εκκλησίας φτάνει σε ένα τέτοιο ανώτερο επίπεδο όσο να εκπροσωπούμε τον Θεό στο να συγχωρούμε αμαρτίες και να κρατούμε αμαρτίες αλλά ποια είναι η πρώτη προϋπόθεση, να είμαστε υποταγμένοι στην Εκκλησία. Και το να είμαι υποταγμένος στην Εκκλησία δεν είναι αστείο, είναι κάτι που δοκιμάζεται μέσα από φωτιά. Και κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στο αντιμέτωπος με το κάλεσμα, με την πρόσκληση του Θεού να αναλάβει ευθύνε μέσα στην Εκκλησία θα περάσει από φωτιά. Γιατί μόνο μέσα από φωτιά αποδεικνύεται αν ο άνθρωπος είναι άξιος να του δοθεί συλλογική εξουσία που να φτάνει σε τέτοιο βαθμό όσο να εκπροσωπεί το Θεό. Εδώ τώρα θα ήθελα να προσθέσω μία σκέψη για το χρήσμα. Η εξουσία που έχουμε ουσιαστικά είναι έκφραση του χρίσματος που έχουμε. Και το χρήσμα που έχουμε είναι αποτέλεσμα της ευθύνης που μας έχει ανατευθεί και είναι αποτέλεσμα του, αν έχουμε βρεθεί δόκιμη εκεί που έχουμε δοκιμαστεί. Και έτσι λοιπόν ένας ποιμένας ή ένας πρεσβύτερος ή γενικά το πρεσβυτέριο σε μια εκκλησία έχει συλλογικό χρισμα επειδή έχει ευθύνη και εξουσία επάνω στην εκκλησία. Άρα λοιπόν η εξουσία και το χρίσμα είναι αλληλένδετα. Στην περίπτωση του Δημητράκη που έγινε αστυνομικό η εξουσία του δόθηκε από τον ανώτερό του, από την αστυνομία. Το χρήσμα μεταφράζεται στον πιστόλι που είναι η δύναμη του που έχει για να εκτελέσει το ρόλο του. Έτσι και εμείς μας δόθηκε χρήσμα είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε διάφορες διαβαθμίσεις. Κρατήστε την εξή σκέψη. Καθένας από εμά είναι σε διαφορετικό επίπεδο εξουσίας. Η εξουσία που έχουμε εκφράζεται με λόγο. Αν αυτό που λέμε γίνεται πραγματικότητα, αυτό φανερώνει την εξουσία που έχουμε. Αν αυτό που λέμε δεν γίνεται πραγματικότητα, τότε λέμε μεγάλα λόγια, έχουμε φουσκωμένη ιδέα για τον εαυτό μας, αλλά το πραγματικό επίπεδο της εξουσίας που μας έχει ανατεθεί είναι πολύ μικρότερο. Κρατήστε επίσης αυτή τη σκέψη. Κανένας πιστός, κανένας, ο οποίος δεν είναι υποταγμένο μέλος σε εκκλησία, δεν έχει εξουσία μεγαλύτερη από τον εαυτό του. Έχει μόνο όση εξουσία έχει ο εαυτός του μπροστά στον Κύριο. Τίποτα παραπάνω. Δεν έχει πρόσβαση σε συλλογικό χρήσμα, δεν έχει πρόσβαση σε εκκλησιαστική εξουσία. Όπως σας είπα νομίζω την Τετάρτη σαν παράδειγμα, το ατομικό χρήσμα, η ατομική εξουσία είναι όσο έχει ένας φαντάρος, που βρίσκεται μόνος του σε ένα δάσος με το δικό του τουφέκι. Και είναι όλος ο στρατός του εχθρού. Βεβαίως τον του φέκι αυτό μπορεί να σκοτώσει, αλλά πρώτον έχει μόνο όσες σφαίρες έχει μαζί του, δεν έχει προμήθεια και άλλων σφαιρών και άλλων πυρομαχικών. Δεύτερον, όταν είναι περιτριγυρισμένος από ένα στρατό με ένα τουφέκι, πόση ώρα θα μείνει ζωντανός. Κάθε πιστός που είναι ξεμοναχιασμένος μόνος του, όση εξουσία ατομική και να έχει, είναι περιορισμένη και ανεπαρκής και σίγουρα δεν μπορεί να νικήσει τον εχθρό. Και μάλιστα είναι μέχρι και θέμα επιβίωσης. Γι' αυτό και έχουμε όλη ανάγκη την Εκκλησία που μας έβαλε ο Κύριος σαν σώμα Χριστού, γιατί όντας υποταγμένη σε Εκκλησία, έχουμε πρόσβαση σε ανώτερο επίπεδο εξουσίας. Όμως εδώ σταματάω.